Εδώ χαίρομαι ιδιαίτερα, καθώς το όλο κλίμα είναι πάντα εξαιρετικό. Θα τολμούσα να πω πως είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Και σήμερα σε αυτό συνηγορεί και ο πολύ καλός καιρός και η μεγάλη προσέλευση του κόσμου και φυσικά οι δύο ομάδες. Οπότε μην παραξενευτείτε αν αυτό θα είναι ένα από τα καλύτερα μάτς που είδαμε τελευταία. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Τέλος τα ψέματα. Άντριαν. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Και προσπαθεί να στάρει. Αρκετά φιλόδοξη αυτή η προσπάθεια. Αλλά χρειαζόταν κάτι καλύτερο από αυτό για να απειλήσει με αξιώσεις την αντίπαλη εστία. Σπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Τη στέλνει μακριά. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Τη στέλνει υπέροχα προς τα μέσα. Ευκαιρία για γκολ. Νέα κεφαλιά. Σύστηκε το οριζόντιο δοκάρι. Όχι, δεν μπήκε. Φοβερό. Φάνηκε για μέσα, αλλά τελικά η μπάλα πήγε και σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Ψάχνει για κάποιον δικό του εκεί. Και άλλη μία και με το κεφάλι πάει για γκολ. Σαν να παγώσαν όλοι εδώ για μια στιγμή. Έως τώρα κανένα γκολ και από τις δύο ομάδες. Θα του σφυριχτεί το offside εδώ, οπότε σταματά και η φάση. Είναι φάουλ και ο διαιτητής το καταλογίζει.
Ψάχνει για συμπαίκτη. Κεφαλιά. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή. Καλή προσπάθεια, θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Είναι γρήγορο σαν αστραπή. Θα βγάλει μία σε... Και να η κεφαλιά. Πολύ καλή προσπάθεια λοιπόν. Και με αυτή την όμορφη πινελιά κλείνει και το πρώτο ημίχρονο. Σε αυτό το διάστημα είδαμε τι μπορεί να πετύχει η ομάδα. Σχεδόν το άγγιξε το γκολ. Αλλά για λεπτομέρειες δεν θα πάρει. Μια ομάδα δεν δέχτηκε γκολ. Το 0-0 παραμένει. Το παιχνίδι άρχισε και πάλι. Συνήθως επικεντρωνόμαστε στην επίθεση, αλλά ξεχνάμε πως παίζουν και αμυντικοί στο παιχνίδι. Και σήμερα θα πήγαν όλοι τους πολύ καλά. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Πολύ καλή σκέψη από τον coach, γιατί η ομάδα του τώρα χρειάζεται μια ένεση στο δημιουργικό κομμάτι. Pepe. Κάνει μια δυναμική κούρσα από τα δεξιά. Για να δούμε. Δεν κόβεται με τίποτα. Πετάει την μπάλα προς τα μέσα. Εκεί, στην μεγάλη περιοχή, βλέπουμε τους συμπαίκτες του να ανυπομονούν να λάβουν την μπάλα. Καλό διώξιμο. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για σέντρα. Βγάζει τη σέντρα. Δεν βρήκε κανέναν η μπάλα από αυτή τη σέντρα. Και γίνεται ξανά δικιά. Κάνει δυναμικό κατέβασμα από τα αριστερά. Μια έξυπνη παλιά. Υπέροχη προσπάθεια. Πάρα πολύ γρήγορη αντίδραση. Μπράβο. Αυτός ο παίκτης σουτάρει με πολύ δύναμη και δεν χρειάζεται καν να πάρει και φόρα. Μου φαίνεται παράξενο που η άμυνα δεν τον πρόσεξε περισσότερο, ενώ ξέρει πόσο φαρμακερό σουτ διαθέτει. Γεμίζει προς τα μέσα. Ωραίο σουτ. Και είναι δοκάρι. Παραλίγο. Ήταν θέμα χιλιοστών. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Τη στέλνει μακριά. Όποιος καταφέρει και βάλει γκολ τώρα, παίρνει και τη νίκη σπίτι του. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι.
εδώ που φτάσαμε, αυτό ίσως να αποδειχθεί και το νικητήριο. Εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τη στιγμιαία αδράνεια. Ήταν σε ετοιμότητα, έπειτα βέβαια από την αρχική προσπάθεια, αλλά στάθηκε και τυχερός γιατί η μπάλα του στρώθηκε. Ήταν μια ευκαιρία που δεν θα την έχανε με τίποτα. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Από ό,τι φαίνεται, δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρώτη αλλαγή. Και γι' αυτό έκανε άλλη μία διορθωτική κίνηση. Η λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Τους αξίζουν πολλά, μπράβο. Αλλά θέλει και προσοχή. Δεν είναι ώρα για πανηγύρια. Θα είναι κρίμα να πετάξουν αυτό το γκολ στα σκουπίδια. Προχωράει μόνος του. Πάει να την περάσει προς τα εμπέν Τανκού. Είναι γκολ, ναι. Αν δεν συμβεί πια κάτι απρόοπτο στα λεπτά που υπολείπονται, το μάτς είναι δικό τους. Εντυπωσιακός εδώ ο συνδυασμός των δύο παικτών. Θα έλεγα ότι ενήργησαν σχεδόν τηλεπαθητικά και έπιασαν αδιάβαστη την αντίπαλη άμυνα. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μία κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Κατά πάσα πιθανότητα, σφράγισαν τη νίκη τους τώρα. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Προσπαθεί να δοκιμάσει το πόδι του. Χτυπάει στο κάθετο δοκάρι. Έφτασαν πάρα πολύ κοντά με αυτή του την ενέργεια. Αλλά τελικά ήταν και η τελευταία του αγώνα, καθώς μόλις ακούστηκε το στήριγμα της. Καταπληκτική απόδοση.